εγώ είπα, επειδή είμαι ο συγκεκριμένος Κώστας Ζουράρης, ότι θα ψηφίζω επαόριστον τις προτάσεις που θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και αν προτείνει την προσάρτηση της Μακεδονίας στα Σκόπια, στη Χιλή, στο Άνω ο Βολτά, στο οποίο έχω διδάξει κτλ. Κτλ. Δηλαδή, χθες μου έκανε πολύ εντύπωση ότι και ο Βενιζέλος και ο Σαμαράς, και κυρίως ο Βενιζέλος, είπε το εξής, ότι εμάς, δηλαδή, μπορεί να ήταν βέβαια η δική του αντίληψη και με καθυπερβολή, αλλά λέει ότι εμάς, λέει, μας μεταχειριστήκανε αυτή η τροϊκανή γενικώς η... Αυτό το χρήμα, οι χρηματοσημωρήτες, ναι, οι χρηματοσημωρήτες των Βρυξελών, για να μιλάμε επιστημονικά, οι χρηματοσημωρήτες των Βρυξελών, είπε ο Βενιζέλος, μας μεταχειρίστηκαν εμάς, λέει, ως κυβέρνηση, πολύ χειρότερα από ότι εσάς λέτε, σας χαϊδεύω. Άρα έχουμε ένα δεδομένο ότι και πριν από την κυβέρνηση, οι χρηματομεσίτες αυτοί και οι χρηματοσημωρήτες κακομεταχειριζόταν ακριβώς την Ελλάδα για συγκεκριμένους λόγους και μη συγκεκριμένους. Ο Σαμαράς δεν δήλωσε και, λέω, μάλιστα είναι πολύ θετικό το ότι θα πει στους δικούς του ότι εμείς δεν ψηφίζουμε, λέει, ούτε το ΕΚΑΣ, ούτε την αύξηση στα νησιά. Να λοιπόν, δύο πολύ καλά στοιχεία, τα οποία μας επιτρέπουν να πούμε ότι έχουμε. Γιατί, επειδή το είπε και ο συνάδελφος Βορύδης και ο γιατρός της Υπουργείου Υγείας, επηρεαζόμαστε όλοι από την ιατρική. Θα κάνω και μία παρατήρηση μετά για τον χρόνο. Το έφραγμα και αν έχουμε χρόνο. Μετά το διάλειμμα το κάνουμε. Ναι, γιατί δεν τα είπε μόνο ο Τσίπρας η σχέση πώς χειρίζεται τον χρόνο. Τα είπε και στον Τίμεο ο Πλάτων. Λοιπόν, έχουμε μία δυνατότητα. Πριν πάμε στο διάλειμμα, μόνο να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μιλήσει ποτέ για προσάρτηση της Μακεδονίας στα Σκόπια, έτσι, ούτε για πλάκ να μην το λέω αυτό. Άλλωστε, υπερασπιζόμαστε. Κάθε υπερβολή, αλλά να μην υπάρχει καμία σκιά. Υπάρχει περίπτωση ο κ. ΣΥΡΙΖΑ να υπογράψει αυτά. Είναι το κόμμα που υπερασπίζεται την εθνική κυριαρχία αυτή τη στιγμή και ακεραιότητα. Είναι ένα πολύ πατριωτικό κόμμα.